ότι σήμερα θα πάμε και λίγο στο, θα πάμε και λίγο στον ελληνικό κόσμο του Ιδρύματος Μίζωτος Ελληνισμού. Παρουσιάζουν ένα πολύ, πολύ, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα 1500 χρόνια Αγία Σοφία. Την Αγία Σοφιά δηλαδή, τη γνωστή Αγία Σοφιά που όλοι γνωρίζουμε, της Κωνσταντινούπολης. Ένα υπέροχο ταξίδι το οποίο και θα μας περιγράψουν και θα έχουμε την ευκαιρία να χαζέψουμε μαζί και πλάνα αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αν είμαστε έτοιμοι τεχνικά, έτσι. Γιατί όλα καλά, να το δούμε και στην πράξη, τέλεια και θα το δούμε. Πάμε. Να περάσει τη σύνδεσή μας. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Α, πολύ ωραία. Τότε, αφού είναι ο Γιώργος εκεί, ας τα πει όλο ο Γιώργος και να μας εξηγήσουν κιόλας περί τίνος πρόκειται, για πόσο καιρό, ποιες ώρες είναι η λειτουργία και ό,τι άλλο δεν έχουμε σκεφτεί, να μας τα πείτε όλα. Τζόρτζ, σ' ακούω. Ελένη, θα σας τα πω όλα γιατί είμαι γνωστός βυζαντινολόγος καταρχάς. Έτσι, αλλά χωρίς τη βοήθεια της Μέρης Γρηγοροπούλου, που είναι μουσαιοπαιδαγωγός του ελληνικού κόσμου, δεν θα μάθαινα πάρα πολλές πληροφορίες τις οποίες ήθελα να μάθω. Καταρχάς, θα σας πω ότι όταν μπήκαμε, επειδή παίξαμε λιγάκι όλο το θέμα το οποίο είναι πίσω μας, γιατί είμαστε μέσα στην Αγία Σοφιά, μπορούμε να δούμε και τον Τρούλο, μπορούμε να, δούμε τον εσωτερικό διάκοσμο. Εγώ προσωπικά που την έχω επισκεφθεί, είχα την τιμή να την επισκεφθώ, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Αλλά περισσότερα θα σου πει και η Μέρη για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολλοί κόσμος για να το οργανώσει. 5 χρόνια χρειάστηκε για το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού για την συγκεκριμένη παραγωγή. Έχουν εργαστεί περίπου 30 εξωτερικοί και εσωτερικοί συνεργάτες για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε μια πιστή απεικόνιση της Αγίας Σοφίας, μια τριδιάστατη απεικόνιση, η οποία είναι βασισμένη σε ιστορικά τεκμήρια και στην οποία αναπαρίστανται πάρα πολλά σημεία του ναού που ακόμα και αν επισκεφτούμε σήμερα την Αγία Σοφία δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε γιατί δεν διασώζονται. Όπως ο Άμβωνας, όπως η Αγία Τράπεζα. Όλα τα σημεία του ναού ουσιαστικά. Ο Άμβωνας, η Αγία Τράπεζα, το Μητατόριο, το σημείο που στεκόταν η Αυτοκράτηρα για να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Να πούμε στον κόσμο ότι πίσω δεν βλέπουμε τοιχογραφίες, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη παρουσίαση του ναού, έτσι όπως ακριβώς την είδε ο Ιουστινιανός. Γιατί είχαμε τότε την οικονομαχία, την απαγόρευση της οικονομαχίας. Την ημέρα που ανοίγει ο ναός ουσιαστικά, ημέρα που έγιναν τα θυρανίξια. Ο Ιουστινιανός έχει μπει μέσα μαζί με τον Ανθέμιο που βρέθηκε δίπλα του, ένας από τους δύο αρχιτέκτονες. Ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος. Αυτή ήταν αρχιτέκτονος, αλλά ο Ισίδωρος, ποιος χωρίς τον, δεν πρόλαβε να το δει τελειωμένο. Γιατί ακόμα και τότε η κατασκευή του ναού διήρκησε 5 χρόνια και 11 μήνες. Όπως και το έργο του ελληνικού κόσμου, 5 χρόνια. Σχεδόν, κάτι λιγότερο κάναμε εμείς. Βρέθηκε ο ένας από τους δύο μαθηματικούς πάνω στα σχέδια των οποίων βασίστηκε η κατασκευή του ναού την ημέρα που άνοιξε ο ναός. Πόσος κόσμος για να ολοκληρωθεί ο ναός? 10.000 εργάστηκαν την εποχή εκείνη. Ο ναός είχε τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα 23.000 επισκέπτες. Ήταν ένα πολύ ισχυρό σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί εκτός από θρησκευτικό ρόλο είχε και πολιτικό ρόλο. Αυτό και να πούμε ότι όσοι έρθουν να δουν το συγκεκριμένο θέαμα, θα ζήσουν την Αγία Σοφιά μέσα από διάφορες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές. Δηλαδή θα δουν κάποια πολύ βασικά γεγονότα της Βυζαντινής ιστορίας, όπως το σχίσμα. Στη συνέχεια έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πώς γινόταν η στέψη των αυτοκρατόρων, με μια συγκεκριμένη στέψη του Μιχαήλ του 8ου. Ο οποίος ξανά άνοιξε τον ναό μετά τους φράγκους, έτσι, μετά την... Ναι, ουσιαστικά ο ναός είχε υποστεί πάρα πολλές καταστροφές και φυσικές και όχι φυσικές και πάντα τον επισκευάζανε και τον φτιάχνανε εκ νέου. Σήμερα ο ναός λειτουργεί ως μουσείο. Το 1985, αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Και κάτι που μου είπες και δεν ήξερα και πραγματικά συγκινήθηκα είναι ότι υπάρχουν οι τοιχογραφίες μέσα στο ναό και έχουν καλυφθεί με σοβά. Και υπάρχει μια διαδικασία. Τα ψηφιδωτά του ναού, τα οποία κατασκευάστηκαν μεταγενέστερα, υπάρχουν στο ναό μέσα, είχαν σκεπαστεί με σοβά και σήμερα το Αμερικανικό Βυζαντινό Ινστιτούτο είναι εκεί εδώ και αρκετά χρόνια και παλεύει για την αποκατάσταση την των εμφάνιση ψηφιδωτών. Ναι. Ελένη, ρώτησα κάτι την Μαρία για τις ηλικίες που έρχονται και επισκέπτονται τον ελληνικό κόσμο για να δουν το συγκεκριμένο θέαμα. Ναι. Και μου είπε για την αντίδραση των πιο ηλικιωμένων, το οποίο ήταν αρκετά συγκινητικό.
Αυτό που είναι συγκινητικό για μας είναι το γεγονός ότι το σενάριο, ας το πούμε έτσι, της συγκεκριμένης ταινίας δεν έχει βασιστεί καθόλου στο συναίσθημα. Mm-hmm. Προσπαθεί να αντιμετωπίζει τον ναό ιστορικά ως μνημείο. Έχει συνδυαστεί και με πολλά πράγματα τα οποία μύθους, ξεφεύγουν. Τρίλους, μύθους, τρίλους που ξεπερνούν την ιστορική πραγματικότητα, είναι το ιστορικό τεκμήριο. Εντάξει, και το συγκινητικό πραγματικά είναι ότι έρχονται άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βγαίνουν δακρυσμένοι μέσα από την προβολή. Αλλά για να μην μιλήσουμε μόνο για τους μεγαλύτερους, και οι μικρότεροι, παιδιά Λυκείου, ήταν μια ομάδα παιδιών που πρωτοπαρουσιάστηκε η Αγία Σοφία, όταν έκλεισε η προβολή, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι μια τρισδιάστατη αναπαράσταση. Και αναρωτιέμαι αν αυτός ο επισκέπτης που μπαίνει μέσα έχει δυνατότητα να το ζήσει σαν να βρίσκεται μέσα στο ναό, δηλαδή σε 360 μοίρες, ή είναι μια προβολή μπροστά του, σαν να είναι ταινία. Να πούμε ότι επειδή εμείς έχουμε φως μπροστά μας, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ακριβώς την αίσθηση που έχει η θόλος. Αν καθίσετε εδώ στο απόλυτο σκοτάδι, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Είναι πραγματικά μια αποκάλυψη. Είναι μέσα δηλαδή. Είναι, ναι. Ναι, είναι 360 μοίρες. Είναι 360 μοίρες, καταλαβαίνετε. Και έχουμε τη δυνατότητα να μεταφερθούμε από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά εδώ. Να πάμε σε αρκετά σημεία του ναού, στα οποία θέλουμε να δούμε από πιο κοντά τις λεπτομέρειες. Ουσιαστικά πολλά τμήματα της ταινίας είναι ζωντανή πλοήγηση και αφήγηση από συναδέλφους που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη προβολή, και κάποια μικρότερα τμήματά της είναι βίντεο. Μαρία, θα μας πεις για πόσο καιρό θα έχουμε δυνατότητα να δούμε αυτό το εκπληκτικό θέαμα και ποιες ώρες, πώς μπορούν να έρθουν παιδάκια, τι ηλικίες έρχονται. Για αρκετό καιρό ακόμα. Είναι το καινούριο διαμάντι του ελληνικού κόσμου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οι προβολές σε αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι την Παρασκευή το απόγευμα στις 7 και την Κυριακή στις 5. Για τα σχολεία και για ελεύθερους επισκέπτες τις καθημερινές γίνεται μέσω κλεισμένης επίσκεψης. Άρα να προσκαλέσουμε τον κόσμο να σπεύσει όσο δυνατόν γρηγορότερα να δει αυτό το εκπληκτικό θέαμα, μέχρι να τους αξιώσει ο Θεός να πάνε να προσκυνήσουν από κοντά την Αγία Σοφία, έτσι. Ναι. Ελπίζω να αξιώσει και εμένα κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι που μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε και παραπάνω από μία φορά και εμείς. Και οι γονείς μας, τρόπος του λέγει, δηλαδή μεγαλύτεροι από εμάς, αλλά και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, καλή σας μέρα. Καλημέρα.